Κύριε Δελή, καλημέρα. Καλή σας μέρα, κύριε Ψαλιδόπουλε. Κύριε Δελή, προφανώς έχει πάντοτε ενδιαφέρον όταν υπάρχουν συναντήσεις μεταξύ της ηγεσίας κυβέρνησης και των πολιτικών κομμάτων, ιδίως όμως σε μια περίοδο η οποία είναι ιδιαίτερα μεστή σε γεγονότα και ιδιαίτερα περίπλοκα, ιδιαίτερες περίπλοκες σχέσεις εξαιτίας αυτών των γεγονότων. Πώς βλέπει το Κομμουνιστικό Κόμμα το περιεχόμενο, τα αποτελέσματα της επίσκεψης του κ. Μητσοτάκη στις ΗΠΑ? Έχετε δίκιο για την πυκνότητα των εξελίξεων που συντελούνται όλο το τελευταίο διάστημα, ιδίως στα ζητήματα της εξωτερικής πολιτικής, όχι πως και στην εσωτερική πολιτική. Ναι, προφανώς. Είναι, και εκεί βεβαίως εξελίσσονται διάφορα αρνητικά πράγματα προς αρνητική κατεύθυνση, αλλά σε σχέση και με την ερώτηση τη δική σας, και βεβαίως με δεδομένο ότι θα γίνει και η συνάντηση του γραμματέα του κόμματος με τον Πρωθυπουργό, που θα ενημερωθεί ο γραμματέας του ΚΚΕ για τα αποτελέσματα της συνάντησης. Εν πάση περιπτώσει, έχουμε τις δημόσιες δηλώσεις, έχουμε. Έχουμε ενδείξεις. Μπορεί ο καθένας. Έχουμε. Πολλά στοιχεία έχουμε. Είναι πάρα πολύ καθαρά τα πράγματα, κύριε Ψαλιδόπουλε, σε σχέση με τα ζητήματα, σε σχέση με τα αποτελέσματα ενός ακόμα ταξιδιού Έλληνα Πρωθυπουργού στις Ηνωμένες Πολιτείες. Τούτη τη φορά νομίζω ότι επιβεβαιώθηκε και με τον πιο πανηγυρικό τρόπο το ανυπόστατο της αναμονής θετικών εξελίξεων ή και παρεμβάσεων από τις Ηνωμένες Πολιτείες σε σχέση με τις σχέσεις της χώρας μας με την γειτονική Τουρκία. Νομίζω ότι δεν θα ήταν υπερβολή να πούμε ότι μετά και ιδιαίτερα μετά τη συνάντηση του Αμερικανού Προέδρου Τραμπ με τον κύριο Μητσοτάκη, νομίζω ότι έχουμε την πιο πανηγυρική χρεοκοπία μιας πολιτικής αντίληψης και άποψης που έλεγε ότι τα στηρίζουμε όλα στις Ηνωμένες Πολιτείες, θα μας βοηθήσουν σε μια δύσκολη στιγμή στη σχέση μας με την Τουρκία. Δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Νομίζω ότι και ο σημερινός πρόεδρος των ΗΠΑ προτίμησε τη σιωπή, την εκοφαντική σιωπή, όπως έκαναν και όλοι οι προηγούμενοι σε σχέση με τα ζητήματα που ανοίγει η τουρκική αστική τάξη, η τουρκική κυβέρνηση. Και βεβαίως αυτό είναι εύλογο από την ώρα που αξιολογείται από τις ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ η χρησιμότητα της Τουρκίας ως να παραμείνει στο λεγόμενο δυτικό στρατόπεδο και ούτω καθεξής. Ναι, αυτό ακριβώς είναι ό,τι προτάσετε. Φαίνεται ότι και στον κύριο Μητσοτάκη διατυπώθηκε με καθαρότητα ότι το προέχον είναι να παραμείνει η σχέση της Τουρκίας με τον δυτικό κόσμο. Όμως, κύριε Ψαλιδόπουλε, εδώ θα πρέπει κάποια στιγμή όσοι διακινούν αυτές τις απόψεις των ελληνικών λαών να βγουν και να εξηγήσουν, εν πάση περιπτώσει, ότι δεν έχει τίποτα να περιμένει ο λαός από τις Ηνωμένες Πολιτείες, τίποτα σε θετική κατεύθυνση. Το αντίθετο αρνητικό είναι έτσι και άλλο το πλαίσιο εντός του οποίου εξελίσσονται και οι ελληνοτουρκικές σχέσεις, με την έννοια ότι δεν είναι μόνο η Τουρκία, κύριε Ψαλιδόπουλε, συγγνώμη, για το ότι αμφισβητεί τα ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα, είναι και το ίδιο το ΝΑΤΟ, που δεν αναγνωρίζει, ξέρετε, σύνορα μεταξύ των δύο χωρών και θεωρεί το Αιγαίο, την ευρύτερη περιοχή, ως ενιαίο επιχειρησιακό κέντρο. Με την έννοια αυτή είναι φανερό ότι τόσο η πολιτική των ΗΠΑ όσο και η πολιτική του ΝΑΤΟ όχι απλώς ενθαρρύνει, αλλά νομίζουμε ότι δίνει και αέρα στα πανιά της τουρκικής επιθετικότητας και προκλητικότητας. Σε κάθε περίπτωση είναι φαινάκι να διακινείται το γνωστό ότι οι σύμμαχοί μας, εντός πολλών εισαγωγικών, το ΝΑΤΟ και οι Ηνωμένες Πολιτείες θα μας προστατέψουν από την επιθετικότητα της Τουρκίας. Δεν ισχύει κάτι τέτοιο και γι' αυτό θα χρειαστούν διαφορετικές επιλογές, κύριε Ψαλιδόπουλε, και αν μου επιτρέπετε, νομίζω ότι εμείς ως κόμμα έχουμε τοποθετηθεί ανοιχτά. Έχουμε πει ότι η Ελλάδα θα πρέπει να ξεφύγει πια από τη μέγενη και το δόκανο αυτών των ιμπεριαλιστικών συμμαχιών, όπου μόνο αρνητικά έχει ως χώρα και ως λαός αποκομίσει όλες τις δεκαετίες τις οποίες συμμετέχει, και βεβαίως να επιδιώξει τη διαμόρφωση φιλικών σχέσεων με τους γειτονικούς λαούς. Και να πω επιπλέον, να προσθέσω, κύριε Ψαλιδόπουλε, ότι
θα πρέπει να αναδειχθεί ακόμα περισσότερο η προσπάθεια που κάνει το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ελλάδας μαζί με το Κομμουνιστικό Κόμμα της Τουρκίας, με κοινές εκδηλώσεις, κοινές συναντήσεις, όπου επιχειρείται η διεύρυνση και η ενίσχυση της φιλίας ανάμεσα στους δύο λαούς. Αυτός είναι ο δρόμος, σε αντίθεση βεβαίως με τις αστικές τάξεις και της Ελλάδας και της Τουρκίας, που από τη μια συμμαχούν και την ίδια ώρα τσακώνονται για την μοιρασιά των υδρογονατράκων και γενικότερα για τη γενικότερη γεωστρατηγική τους θέση και αναβάθμιση στην περιοχή. Στην περιοχή. Κύριε Δελή, ταυτοχρόνως μέσα σε αυτό το πλαίσιο το οποίο περιγράφεται γίνεται αναπτύσσεως αρκετά εντατικός τον τελευταίο καιρό προβληματισμός γύρω από την ιδέα της προσφυγής στη Χάγη για την αντιμετώπιση των διαφορών που εν πάση περιπτώσει και η Ελλάδα αναγνωρίζει και όλο το πολιτικό σύστημα τοποθετείται από αυτού ενιαία. Όπως επίσης υπάρχει και διάλογος, υπάρχει συζήτηση και για την αντιμετώπιση του Κυπριακού, την επίλυση του Κυπριακού. Πώς βλέπει το Κομμουνιστικό Κόμμα αυτές τις σκέψεις? Βεβαίως. Καταρχήν να πούμε ότι όλες αυτές οι ιδέες και οι προτάσεις που διακινούνται... Ναι, το Κυπριακό είναι πράγμα της επίπεδο προτάσεων. Και για το Κυπριακό και για τη Χάγη και τα λοιπά δεν είναι καινούργιες. Συζητιούνται εδώ και χρόνια και εντάσσονται κατά την άποψή μας στην γενικότερη αντίληψη που προωθεί και ο Αμερικάνικος και ο Νατοϊκός παράγοντας, αλλά και ένα τμήμα της ελληνικής αστικής τάξης, το μεγαλύτερο, το ισχυρότερο, για την λεγόμενη συνεκμετάλλευση των τέλος πάντων πλουτοπαραγωγικών των πλουτοπαραγωγικών πηγών. Βεβαίως συνεκμετάλλευση σε βάρος κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας μου, γιατί η συνεκμετάλλευση καταλαβαίνετε ότι ακουμπά σε ευαίσθητα ζητήματα, ακουμπά σε σύνορα, ακουμπά σε κυριαρχικά δικαιώματα, ακόμα και σε εθνική κυριαρχία. Δεν είναι εύκολα αυτά τα πράγματα. Σε κάθε περίπτωση όμως, επειδή θέλω να απαντήσω στην ερώτησή σας, σε σχέση με τη Χάγη, ως κόμμα έχουμε πάρα πολύ σοβαρές επιφυλάξεις για το συγκεκριμένο δικαστήριο. Υπάρχει ιστορικό και μάλιστα βεβαρημένο. Είναι αυτό το οποίο αναγνώρισε την ανεξαρτησία του, τη λεγόμενη ανεξαρτησία του Κωσόβου ως προϊόν επέμβασης των υπεριαλιστών πριν από 20 περίπου χρόνια. Από την άλλη, για να πάει κανείς στη Χάγη, θα πρέπει, όπως οι ίδιοι λένε και διακινούν, θα πρέπει να υπογραφεί και ένα συνυποσχετικό. Δηλαδή, μια κοινή συμφωνία. Η από κοινού αναγνώριση διαφοράς. Τι θα περιέχει αυτό το συνυποσχετικό? Έχουμε πάρα πολύ σοβαρές επιφυλάξεις σε σχέση με την χρησιμότητα μιας τέτοιας επιλογής. Νομίζουμε ότι οι σχέσεις θα πρέπει να βασίζονται σε αυτούς που λέμε στους κανόνες του διεθνούς δικαίου. Υπάρχει το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας, ψηφισμένο από το 1982 ακόμα, και προβλέπει όλα όσα πρέπει να προβλέπει σε σχέση με τον καθορισμό των χερσαίων και των θαλασσίων μάλλον συνόρων. Από την άλλη, το να πας τώρα σε μια διαδικασία για την συνεκμετάλλευση ή ακόμα θα έλεγα ότι εντάσσεται στο συγκεκριμένο πλαίσιο, εντάσσεται και η υπογραφή για την δημιουργία του αγωγού του EastMed, και όλα αυτά γίνονται χωρίς προηγουμένως η χώρα μας να έχει ανακηρύξει την αποκλειστική οικονομική της ζώνη, όπως έχει κάθε δικαίωμα, για την ΑΟΣ μιλάω, όπως έχει κάθε δικαίωμα να το κάνει. Θα έβλεπε το Κομμουνιστικό Κόμμα την ιδέα, τη σκέψη να υλοποιηθεί αυτό τώρα? Βεβαίως, γιατί όχι. Από τη στιγμή που αποτελεί κυριαρχικό δικαίωμα είναι στην ευχέρεια κάθε χώρας να εκτιμήσει το πότε και πώς θα ανακοινώσει την ανακήρυξη ΑΟΣ, ναι. Την ανακήρυξη της δικής της ΑΟΣ. Είναι ένα κυριαρχικό δικαίωμα που κανείς δεν μπορεί να σου το στερήσει. Είναι με βάση το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας. Θέλω να πω, λέγοντας κύριε Ψαλιδόπουλε, συνοψίζοντας μάλλον, ότι βρισκόμαστε, το κουβάρι είναι πάρα πολύ μπερδεμένο. Αυτή τη στιγμή στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο συγκρούονται
τεράστια συμφέροντα, υπεριαλιστικά, οι Ηνωμένες Πολιτείες, το ΝΑΤΟ, η Ρωσία, η Κίνα, μεγάλες δυνάμεις, όλες οι μεγάλες δυνάμεις εδώ έχουν συγκεντρωθεί. Και βεβαίως εδώ, εντός αυτού του πλαισίου, εντάσσονται και οι επιμέρους διαφορές, πολύ σημαντικές διαφορές, πολύ σημαντικά ζητήματα, μάλλον όχι διαφορές, σε σχέση, που ανοίγει, σε σχέση με την πολιτική της Τουρκίας, με την προκλητικότητά της, με την επιθετικότητά της σε όλη την ευρύτερη περιοχή. Ας μην ξεχάμε ότι η Τουρκία διατηρεί στρατό κατοχή σε 3-4 χώρες, στην Κύπρο, στο Ιράκ, στη Συρία, τώρα και στη Λιβύη έχει στείλει στρατό. Είναι ζητήματα τα οποία ρίχνουν λάδι στη φωτιά. Νομίζω ότι οι ανταγωνισμοί συνεχώς δυναμώνουν, αγριεύουν και θα χρειαστεί εδώ οι λαοί να το δουν πολύ σοβαρά αυτό το ζήτημα και να ενισχύσουν εκείνες τις φωνές για την ειρηνική, εν πάση περιπτώσει, επίλυση των διαφορών. Αναμένεται σήμερα. Των όποιων διαφορών. Ναι. Αναμένεται σήμερα η συνάντηση της ηγεσίας των αντιμαχωμένων πλευρών της Λιβύης στη Μόσχα και ναι, προσδοκάται ότι θα καταλήξουν στην υπογραφή μιας συμφωνίας κατά πάυσης του πυρός. Είναι βήμα αυτό προς εξομάλυνση των πραγμάτων? Και πάντως επίσης η σχέση της Ελλάδας με την κατάσταση στη Λιβύη, πώς θεωρείτε ότι πρέπει να εξελιχθεί? Δείτε, η Λιβύη νομίζω είναι το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα το πώς οι υπεριαλιστικές επεμβάσεις μπορούν να διαλύσουν κυριολεκτικά μια χώρα. Είχαμε τη Συρία, μετά ήρθε και η σειρά της Λιβύης. Νομίζω ότι είναι, θα έλεγα ότι είναι αυταπάτη να θεωρεί κανείς ότι μετά από τέτοιες συμφωνίες ανάμεσα σε υπεριαλιστικές δυνάμεις, οι οποίες επεμβαίνουν άμεσα στη Λιβύη, αυτοί που θα υπογράψουν την διακάπαυση του πυρός, ότι θα ξημερώσουν καλύτερες μέρες για την πολύπαθη αυτή χώρα. Νομίζουμε ότι οι όποιοι συμβιβασμοί κάθε φορά ανάμεσα στους υπεριαλιστές που επεμβαίνουν, επαναλαμβάνω, σε όλες τις χώρες της περιοχής, έτσι κι αλλιώς είναι προσωρινοί, αναδιατάσσονται συμμαχίες. Βλέπουμε τι γίνεται μπροστά στα μάτια μας. Χώρες που μέχρι χθες ήταν εχθρικές συμμαχούν στη μια περιοχή, συμμαχούν στη Λιβύη, αντιμάχονται στη Συρία. Είναι ένα κουβάρι πραγματικά μπερδεμένων εξελίξεων από το οποίο δεν μπορούν να μας βγάλουν και δεν είναι δυνατό να μας βγάλουν αυτοί οι οποίοι προκαλούν το πρόβλημα. Είναι αυταπάτη να θεωρεί κανείς ότι αυτοί που δημιουργούν το πρόβλημα θα το λύσουν. Ούτε θέλουν, ούτε και μπορούν. Μία τελευταία ερώτηση. Ο χρόνος δυστυχώς ποτέ δεν υπάρχει. Ναι, έτσι είναι. Ο χρόνος δεν είναι σύμμαχος πάντων. Ασφαλώς αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχει σε εξέλιξη μια μεγάλη συζήτηση, η οποία απηχεί και την τακτική των πολιτικών κομμάτων. Δεν είναι φιλολογική η συζήτηση αυτή. Με αφορμή την ανάγκη εκλογής του νέου Προέδρου της Δημοκρατίας. Υπάρχουν ονόματα, υπάρχουν σχεδιασμοί. Υπάρχει η πολιτική και η συνταγματική διάσταση του ζητήματος. Πώς βλέπει το Κομμουνιστικό Κόμμα το θέμα αυτό? Καταρχήν, η συνταγματική διάσταση, θα σας πω, η συνταγματική διάσταση έχει ολοκληρωθεί με την πρόσφατη αναθεώρηση, όπου δίνει τη δυνατότητα, όπου αποσυνδέει μάλλον την εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας από την προσφυγή σε εκλογή στις κάλπες. Από εκεί και πέρα, και στο ζήτημα αυτό, κύριε Ψαλιδόπουλε, στο ζήτημα της εκλογής του Προέδρου, που θα γίνει έτσι κι αλλιώς μέσα στους επόμενους δύο μήνες, το κόμμα μας τοποθετείται πάρα πολύ καθαρά. Ούτε συνενεί, ούτε ψηφίζει, ούτε προτείνει κάποιον για Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Όχι γιατί δεν μας ενδιαφέρει το πρόσωπο που θα τον στελεχώσει. Δεν αδιαφορούμε δηλαδή για το ίδιο το περιεχόμενο του θεσμού, το αντίθετο, αλλά επειδή θεωρούμε, κύριε Ψαλιδόπουλο, και έχει αποδειχτεί, νομίζω, και είναι αυτοπόδεικτο άλλωστε, ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας δεν μπορεί παρά να κινηθεί μέσα σε αυτό το αντιλαϊκό πολιτικό πλαίσιο, δεν μπορεί παρά να επικυρώνει τις αποφάσεις της Βουλής, δεν μπορεί παρά να εκφράζει τους γενικότερους στόχους της κυβερνητικής πολιτικής, τους αντιλαϊκούς αυτούς στόχους, και στην εσωτερική και στην εξωτερική, επικυρώνοντας με την υπογραφή του κάθε φορά την αντιλαϊκή πολιτική η οποία υλοποιείται. Για όλους αυτούς τους λόγους ο θεσμός του Προέδρου συγκαταλέγεται σε αυτό που λέμε στο σκληρό πυρήνα της αστικής εξουσίας ενός καπιταλιστικού κράτους. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είναι ο θεματοφύλακας αυτού του πυρήνα, είναι ο εκφραστής του και με την έννοια αυτή δεν έχει κανένα λόγο ένα κομμουνιστικό κόμμα όπως είναι το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ελλάδας να μπει σε αυτή τη συζήτηση, επαναλαμβάνω, χωρίς να μας είναι αδιάφορη η όποια επιλογή του όποιου προσώπου σε σχέση με αυτόν το θεσμό. Ναι.
Κύριε Δελή, να σας ευχαριστήσουμε για τη συνομιλία αυτή. Θα επανέλθουμε προφανώς. Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλημέρα σας.